Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και να ευχαριστήσω και τον διοικητή για τα καλά λόγια που είπε για το σύνολο της προσπάθειας που έχουμε καταβάλει. Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε σήμερα εδώ πέρα είναι για να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιακές στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα και η άλλη υπηρεσία είναι τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Ειδικά στο δεύτερο σκέλος θα αναφερθεί αναλυτικότερο ο προϊστάμενος των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, ο κ. Παπαδομανολάκης. Εγώ θα κάνω μία πάρα πολύ μικρή σύντομη αναφορά. Επιλέξαμε από την αρχή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων να αντιμετωπίσουμε την πανδημία ως μία ευκαιρία και όχι απλά ως κρίση την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα στο υπακούοντας τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την αποφυγή της διασποράς, αλλά και έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού τον άνθρωπο, είτε αυτό έχει να κάνει με τον υγειονομικό μας, είτε έχει να κάνει με τον συμπολίτη μας, ξεκινήσαμε με τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα, βλέποντας ότι δεν υπάρχει καμία πραγματική ανάγκη, εάν ένας ασθενής έχει κάνει έναν εργαστηριακό έλεγχο σε εμάς, να πρέπει να έρθει από την άλλη μεριά των Χανίων, της πόλης μας, ή να αλλάξει δύο ή τρεις συγκοινωνίες για να έρθει εδώ πέρα να πάρει ένα αποτέλεσμα. Συνεπώς, αυτή ήταν η έναρξη και έγινε η σύλληψη της ιδέας το Πάσχα του 2020 περίπου. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και στο πλαίσιο αυτό η μία υπηρεσία, όπως είπα, είναι τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα και η άλλη υπηρεσία είναι τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Και οι δύο αυτές οι υπηρεσίες είναι πλήρως ψηφιοποιημένες, γίνονται μέσα από το site του νοσοκομείου μας, το οποίο νομίζω έχετε την ευκαιρία, το έχετε δει αυτές τις μέρες. Ο πολίτης με απόλυτη ασφάλεια, με τους κωδικούς TaxisNet, με αδιάβλητο τρόπο, μπορεί να μπει μέσα και με πολύ μεγάλη ασφάλεια να συνδεθεί και να κατεβάσει τα αποτελέσματα τα οποία τον αφορούν για τις εργαστηριακές, λέω και πάλι, όχι ο νοσηλευόμενος. Θέλω να κάνω αυτόν τον διαχωρισμό, είναι σημαντικό, γιατί ο νοσηλευόμενος, αν τυχόν χρειαστεί να πάρει φάκελο από την νοσηλεία του, ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία και μια εντελώς διαφορετική διαδικασία μέσα από το γραφείο κίνησης. Οπότε στα ηλεκτρονικά αποτελέσματα μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή από οπουδήποτε, από το τάμπλετ, από το κινητό, από τον υπολογιστή του, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, με κωδικούς TaxisNet και να πάρει τα αποτελέσματα. Το ίδιο επίσης μπορεί να γίνει και για να κλείσει κάποιο ραντεβού στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρία. Ο λόγος για τον οποίο προσπαθήσαμε για όλο αυτό είναι για να έχουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση και διαφανής πρόσβαση, να αυξήσουμε τη διαφάνεια, να μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να κάνει χρήση αυτών των νέων τρόπων και να κλείσει το ραντεβού και να πάρει τα αποτελέσματά του. Και επίσης να αυξήσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια συνολική προσέγγιση, αλλά είχαμε στο μυαλό μας πάντα και ειδικές ομάδες ασθενών, όπως είναι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι υποβάλλονται καθημερινά σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να έρθουν εδώ να πάρουν ένα αποτέλεσμα, να κλείσουν ένα ραντεβού. Η εικόνα του συνωστισμού δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στις μέρες μας, ειδικά σε ένα σύστημα υγείας, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επίσης και ειδικές ομάδες κοινού, όπως είναι οι ογκολογικοί ασθενείς, οι οποίοι ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, δεν είναι μόνο οι ογκολογικοί, αλλά κυρίως οι ογκολογικοί, οι οποίοι χρειάζεται, εκτός από όλο το Γολγοθά τον οποίο ανεβαίνουν, να ταλαιπωρούνται για να έρθουν εδώ να πάρουν ένα αποτέλεσμα ή να δουν μια επανεξέταση. Το ένα είναι ότι τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα είναι ήδη διαθέσιμα. Μπορείτε να μπείτε ανά πάσα στιγμή αν έχετε κάποιο εργαστηριακό έλεγχο. Το δεύτερο σκέλος που αφορά στην διαθεσιμότητα και πότε ανοίγουν τα e-ραντεβού είναι αυτό στο οποίο θα αναφερθεί ο κ. Παπαδομανολάκης τώρα, αμέσως τώρα. Το InfoKiosk, όπως είπε και ο κ. Διοικητής, όπως είπε και ο κ. Παπαδομανολάκης, αποτελεί τη δεύτερη φάση του συστήματος των δύο υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή, αν κάποιος συμπολίτης μας έχει έρθει σε ένα γενικό ιατρείο και επιθυμεί να κλείσει ένα ραντεβού, θα μπορεί κάλλιστα μέσα από την οθόνη, είναι η οθόνη αφής όπως βλέπετε, θα είναι στην σελίδα του νοσοκομείου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα μπορεί να κλείσει το ραντεβού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το κάνει και από την ιστοσελίδα ή από το τάμπλετ ή από το κινητό του, με τη διαφορά ότι από κάτω θα υπάρχει ένα θερμικό εκτυπωτάκι, αυτό που όλοι ξέρουμε, που παίρνουμε τις αποδείξεις από μια καφετέρια, από ένα ναι, ακριβώς, και θα παίρνει το παραπεμπτικό. Συνεπώς, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς τη μεσολάβηση
κάποιου υπαλλήλου, χωρίς να δεσμεύεται από ωράριο ή οτιδήποτε, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπορέσει να, πάρει, να κλείσει το ραντεβού, να πάρει το παραπεμπτικό του. Εξετάζουμε μαζί με τον συνεργάτη μας, τον κύριο Κουμάκη, τον οποίο επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω, και με την πληροφορική εξετάζουμε κάποιες υπηρεσίες που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αυτό που μας έχει καθυστερήσει λίγο είναι η συμμόρφωση με την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να έρχομαι εγώ και να παίρνω τα αποτελέσματά μου και να μένουν κάπου στο μηχάνημα, γιατί αυτό που βλέπετε είναι ένας κανονικός υπολογιστής με σκληρό δίσκο ή οτιδήποτε. Και φεύγω εγώ και να έχω πρόσβαση μετά στις πληροφορίες του κυρίου Μπέα, του κυρίου Παπαδομανουλάκη ή οποιοδήποτε. Οπότε προσπαθούμε να λύσουμε κάποια μικρά τεχνικά θέματα αυτή τη στιγμή και αμέσως μετά θα τεθούν σε λειτουργία. Θα βρίσκεται ένας στον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, όπου βγαίνοντας ένας συμπολίτης μας θα μπορεί να κλείσει το επόμενο του ραντεβού με τον τρόπο που σας είπα. Και λογικά το δεύτερο θα είναι στην είσοδο του νοσοκομείου μας, όπου θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις δύο υπηρεσίες. Λέω και πάλι, τα InfoCures θα είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Οπότε σιγά σιγά και σταδιακά θα το εμπλουτίζουμε.